Σύνδεση με την Καστοριά, κυρίες και κύριοι, και τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Γαρουφαλιά. Πάνω, καλησπέρα από την Αθήνα. Έχεις δίπλα σου και τον δήμαρχο της πόλης. Και το πρώτο ερώτημα είναι πώς αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 53 ετών, είναι ο τέταρτος νεκρός από την Καστοριά, εργαζόμενος στο νοσοκομείο της πόλης. Εκεί υπάρχουν πολλά κρούσματα, θα μας τα πεις. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, τι συνέβη από τη Δευτέρα που ένιωσε τα πρώτα συμπτώματα, πήγε στην Κοζάνη μέχρι σήμερα το πρωί που κατέληξε. 6 ημέρες μόνο. Στην ουσία 6 ημέρες ακριβώς. Πρέπει να σας πω καταρχήν ότι είναι μεγάλη η θλίψη τόσο των ανθρώπων εδώ στην Καστοριά, κυρίως τον ίδιο του των συναδέλφων. Όλοι αναρωτιούνται πώς έφυγε ο 53χρονος εργαζόμενος στο νοσοκομείο, στο μικροβιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Καστοριάς. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα περισσότερο καρδιολογικής φύσεως. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξε η επιδείνωση και τελικά σήμερα αυτός ο άνθρωπος κατέληξε στο ΑΧΕΠΑ.